Γεια σας φίλοι, είμαστε στο τέλος της ένατης μέρας αλουβαδισμών. Έχει γίνει σφαγή, εδώ βλέπετε οι γερμανικές απώλειες, light losses και heavy losses. Δηλαδή, ενώ οι δικές μου ήταν μόλις 1, 2, 3, 4, 5, 6 σμήνοι, εδώ έχουν γεμίσει τα κουτιά. Πόντι δεν υπάρχουν πολλοί, η Luftwaffe είναι full shot depletion. Το κακό είναι ότι έχω μπερδέψει, ξέχασα κάτι κανόνες, δηλαδή έκανα κάτι delayed responses και όταν κάνεις delayed response το 109 που είναι συνήθως σε περιπολία πηγαίνει στο handbox και το ξέχασα δύο φορές με αποτέλεσμα κάτι σφαγές που είχα κάνει να μην ισχύουν γιατί ήταν πιο πολλά τα group οπότε άλλαζε ο πίνακας. Έκανα κάτι ψηλοδιορθώσεις, τώρα είμαι στο συν 17, δηλαδή θα πάει και άλλο με τις σημαίες που θα περάσουν, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Εκεί που ήμουν στο μείον 23 και εκεί ξέχασα ένα κανόνα. Γιατί λέει στο βιβλίο μέσα ότι όταν είσαι πάνω από το μείον 20, υπάρχει το momentum της Luftwaffe που τραβάς δύο κάρτες γεγονότο ημέρας και διαλέγεις αυτή την κάρτα με τις λιγότερες ημέρες. Δηλαδή, άμα τραβούσες 3 και 1 ή 5 και 1, θα διάλεγες το 1, ξέρω εγώ. Οπότε, επειδή ήμουνα τουλάχιστον 2-3 φορές. Πάνω από το μείον 20, αυτό πρέπει να έχει ισχύσει και θα έχει αλλάξει γενικότερα και το κλίμα με τα γεγονότα, αλλά δεν το ήξερα και τώρα το διάβασα και λέω κοίτα τι γίνεται και σε γενικές γραμμές 70% πιστεύω έχω παίξει σωστά με τα λάθη αυτά που εντόπισα εκ των υστέρων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί το, δηλαδή δεν ψεύω να χάσουμε τίποτα γιατί έχει γίνει σφαγή εδώ, δηλαδή πώς πόντους να πάρει, για να δούμε τώρα. Οπότε έχουμε το day advance, τραβάμε την ημέρα, γιατί τώρα θα τα ρίξει δύο. Χα! Μία μέρα, καλό αυτό, πρώτη φορά τραβάμε μία μέρα. Οκ. Για να δούμε με τη μία μέρα. Λοιπόν, γεγονός ημέρας. Εντάσεις μεταξύ 11 και 12 μήνους. May not be placed. Wow. Αυτό είναι σημαντικό. Το 11 group δεν πάμε στο 12. Το 12 δεν πάμε στο 11. Ναι, οπότε αυτά σύντως εδώ πέρα ενίσχυαν εδώ και αυτά πηγαίνουν εδώ. Αλλά αυτά πάνε και εδώ τώρα. Οπότε αυτά τα τρία θα πάνε και σίγουρα. Στην ουσία αυτά τα δύο χρηστεύονται. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο κακό. Αλλά είναι σημαντικό που να το θυμάμαι αυτό. Οκ. Πόντι. Δύο Hurricane. Πάει στο 12. Spitfire 2. Πάει στο 9. Γερμανικά 2. Αυτά είναι Fighter 2. Bomber 2. Επειδή είναι μόνο μία μέρα. Μία μέρα πάμε στο συν 18 δηλαδή. Και πιλότη είμαι στο συν 18. Δύο πιλότη. Ένας, δύο. Μάλιστα, όλα δύο δηλαδή. Έγινε. Θα πάω, συγγνώμη, αυτό δεν πάει εδώ, αυτό πάει εδώ. Καλά, εδώ τώρα τα light losses. Πολύ δουλειά, θα δω τώρα θα κάνω. Γιατί μιλάμε ότι έχουν χάσει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 καταδιοκτικά στα light losses και είναι 4, 6 βομβαρδιστικά και εκεί πολύ σφαγή. Λοιπόν, θα τα δω τώρα. Λοιπόν, με 2 και 2 διάλεξα μόνο από τη Flotte 2 να βάλω 209 και 2 Ντορνιέ πίσω. Εδώ βλέπετε οι απώλειες έχουν παραμείνει, οι πύργοι έχουν γίνει, δηλαδή Flotte 2 έχει ξεμείνει από 109, δηλαδή αυτά είναι όλα τα 109. Σφαγή. Δηλαδή, άμα δεν έχεις πόντους να πληρώσεις, αυτά μένουν για πάντα στα light loss και heavy loss boxes. Δηλαδή πιστεύω ότι heavy loss δεν υπάρχει τίποτα heavy loss. Και φυσικά θα αγοράσω άλλα δύο σμήνε, οπότε θα πάω από το συν 18, θα πάω στο συν 14. Θα βάλω άλλα δύο σμήνε. Δεν τίποτα,
Πλέον είναι απόλαυση και λίγο πένσει και λίγο αδυσίς για να τα απολαύσει, γιατί τρώνε πολύ ξύλο Γερμανοί. Δηλαδή, ούτε καν στέλνω πλέον να αναχαιτήσω πλήρως μια αεροπορική δύναμη. Δηλαδή, μπορεί να έχω 8 αεροσκάφη να στείλω, στέλνω μόνο τα 5 ή τα 6. Γιατί μπορεί να είχα ένα follow upgrade και να έχω και δυνάμεις για μετά. Μέχρι στιγμής αυτό δεν μου έχει κάτσει. Δηλαδή, ότι δυνάμεις έχω φυλάξει δεν έχει γίνει follow upgrade για να τις ξαναστείλω. Και την έχουν γλιτώσει οι Γερμανοί πιο φθηνά. Αλλά γενικά πλέον είναι σφαγή. Ξεπεράστηκε ο κίνδυνος της τρανής. Αλλά αν είχα ξεχάσει αυτό με το. Λέω όταν είναι πάνω από μείον 20 και όταν άμα έχεις πάνω από 8 άπειρα πληρώματα που είχα πάνω τρεις φορές και πάλι πάνω από 8 άπειρα πληρώματα θα πρέπει να τραβά δύο κάρτες. Τέλος πάντων, αυτά. Καλή συνέχεια, φίλοι.